Το Ισραήλ στο στόχαστρο της Χεζμπολά. Η Ισραηλινή αεράμινα τέθηκε και σήμερα σε κόκκινο συναγερμό, καθώς η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περισσότερες από 120 ρουκέτες. Εκρήξεις ακούγονται και πάλι στα περίχωρα της Χάιφα. Έχει ενεργοποιηθεί το Iron Dome. Γίνονται αναχαιτήσεις, ενώ ύπτανται μαχητικά αεροσκάφη όπως και ελικόπτερα. Οι σιρήνες ηχούν στη Χάιφα. Σε συναγερμό η πόλη της Χάιφα και τα περιχωρά της μετά από εκτόξευση ρουκετών. Ηχούν οι σιρήνες, οι πολίτες κατευθύνονται στα καταφύγια, ακούγονται οι εκρήξεις στο βάθος. Την ίδια ώρα οι Ισραηλινές δυνάμεις ανέφεραν πως χτύπησαν 20 στόχους της Χεζμπολάχ σε Βηρυτό και Μπάλμπεκ, εξουδετερώνοντας περίπου 60 μέλη της. Και ενώ το Ιράν τηρήσει γη ηχθείως για την επίθεση προς το Ισραήλ, ο Αγιατολά Χαμενεΐ μίλησε για την πολεμική ετοιμότητα της Χεζμπολάχ και τον πόλεμο ενάντια στο Ισραήλ. Από το στρατόπεδο του Λιβάνου, ο στρατός ανέφερε ότι η Ισραήλ είναι ο χτύπημα σε όχημα. Κοντά σε σημείο ελέγχου στη Σιδώνα, σκότωσε 3 ανθρώπους και τραυμάτισε 7 στρατιώτες και ειρηνευτικές δυνάμεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η κυβέρνηση Νετανιάχου καλείται να αντιμετωπίσει και τον αναβρασμό στο εσωτερικό της χώρας. Πολίτες του Ισραήλ έχουν συγκεντρωθεί στη Χάιφα, φωνάζουν τα ονόματα των ομήρων, ζητώντας την απελευθέρωσή τους, ενώ αντιδρούν στην καθαίρεση του Υπουργού Άμυνας Γιώαβ Γκάλαντ. This is a demonstration to release the hostages, and we thought it would be important to show maybe a little bit how they feel, how it feels to be tied up with your eyes closed, the helplessness, the loneliness. אנחנו מייצגים גם רוב של למעלה מ-70% שדורש שהוא ילך, ואנחנו כאן עד שהוא ילך. Η οργή των Ισραηλινών ξεχυλίζει, με τον Νετανιάχου να πιέζεται όλο και περισσότερο από το εχθρικό κλίμα εναντίον του.